ένας ακόμα βαθύτατα αντιλαϊκός ταξικός προϋπολογισμός. Σε συνέχεια των προηγούμενων προϋπολογισμών όλων των κυβερνήσεων, που όντως επιδεικνύει, όπως έχει δηλώσει και ο κύριος Σταϊκούρας, πέραν της συνέχειας, επιδεικνύει και συνέπεια ως προς το σε ποιους όμως απευθύνεται και με ποιους τρόπους και στόχους. Από τη μία λοιπόν απευθύνεται στο μεγάλο κεφάλαιο λέγοντάς του πως θα συνεχίσει να του εξασφαλίζει τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή ζεστό χρήμα, κίνητρα και άλλα, ώστε να υποστηριχτούν οι επενδύσεις και η κερδοφορία του. Και από την άλλη απευθύνεται εξίσου με συνέπεια στην πλειοψηφία του λαού, στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους, στους άνεργους, τους βιοπαλαιστές αγρότες, στην πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων και ειδικά στους αυτοαποσχολούμενους, αλλά και στους συνταξιούχους, στη νεολαία, που η θέση τους έχει επιδεινωθεί δραματικά εξαιτίας της πολύχρονης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, της εγκληματικής πολιτικής διαχείρισης της πανδημίας και που τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τα απανωτά κύματα ακρίβειας, το ρεύμα, τα καύσιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τα χρέη και τους πληστηριασμούς. Και τι τους λέει, τι τους λέτε, βάλτε πλάτη. Γίνετε συμμέτοχοι στη στήριξη της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων και ίσως πάρετε και κανένα ψίχουλο από το μεγάλο φαγοπότη των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν για μία ακόμα χρονιά τα λαϊκά στρώματα θα κληθούν να σηκώσουν πολύ μεγάλα βάρη με περαιτέρω επιδείνωση της θέσης τους στο όνομα της δημοσιονομικής ισορροπίας και της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων όπως και στο παρελθόν. Προκειμένου τι, να εξυπηρετηθούν οι επιδιώξεις της αστικής τάξης για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Να λοιπόν πως εξηγείται για παράδειγμα το πάγωμα των δαπανών για την υγεία, την παιδεία, το πάγωμα των μισθών στο δημόσιο, μείωση των δαπανών για οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα αμαία, το επίδομα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ομοίως και η δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού που όχι μόνο δεν θα βελτιωθεί, αλλά ως τάση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται, ενώ οι εργασιακές σχέσεις, συνθήκες δουλειάς, αμοιβές κλπ. Για τους εργαζόμενους της μονάδας υγείας επίσης θα βρίσκονται σε μεγαλύτερη διάσταση σε σχέση με τις ανάγκες τους. Και αυτό συμβαίνει διότι διαχρονικά η ασκούμενη πολιτική όλων σας είχε και έχει ως στόχο την προσαρμογή του συστήματος υγείας στα κριτήρια της γενικότερης ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας, που σημαίνει πως οι λαϊκές κοινωνικές ανάγκες στην υγεία πρόνοια θεωρούνται κόστος για το κεφάλαιο και το αστικό κράτος που το υπηρετεί και πρέπει συνεχώς να συμπιέζεται, ενώ συγχρόνως να επιταχύνεται η εφαρμογή της πολιτικής εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας. Και ακριβώς αυτή την πολιτική όλες οι κυβερνήσεις προσπαθείτε να την παρουσιάσετε ως τη μόνη λύση μπροστά στα διέξοδα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και υγειονομικοί. Και στην εφαρμογή ακριβώς αυτής της πολιτικής οφείλεται στην ουσία η μείωση δαπανών, αν συγκρίνουμε μαζί με τις αυξημένες ανάγκες των δημόσιων μονάδων υγείας, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια, φροντίδα υγείας και το γεγονός ότι τα προηγούμενα έσοδα δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες τους, ενώ συγχρόνως επιβεβαιώνεται πως η λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας εξαρτάται πλέον κατά μεγάλο μέρος από την αυτοχρηματοδότησή τους, δηλαδή την πώληση των εργασιών τους, είτε με απευθείας πληρωμές από τους ασθενείς πελάτες, είτε μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Συγχρόνως, καλά κρατεί η αποψήλωση των δημόσιων μονάδων σε προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Γεγονός που αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εξώθησης και εξαναγκασμού των ασθενών να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα ή στο ιδιωτικό έργο των δημόσιων δομών, με βάση εξάλλου και το νέο νόμο έκτρωμα που ψηφίσατε πρόσφατα. Έτσι ενδεικτικά οι απώλειες του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων και συνταξιδοτήσεων για την τριετία 2021-2022 και η πρόβλεψη του 2023 θα φτάσει μόνο να καλύψει το 47% των αποχωρήσεων συνταξιδοτήσεων. Γι' αυτό λοιπόν επέρεται το Υπουργείο Υγείας η κυβέρνηση ότι ενισχύει το ΕΣΥ, το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεύτερον, σε αυτήν ακριβώς την πολιτική οφείλεται που το φάρμακο εμπόρευμα έχει γίνει φαρμάκι για τα λαϊκά στρώματα, αφού την περίοδο 2012-2020 η συμμετοχή των ασθενών εκτοξεύθηκε κατά 53,6%, ενώ μόνο για το 2020 για αποζημιούμενα φάρμακα
για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, για τα φάρμακα της αρνητικής λίστας, αλλά και για τα αποζημιούμενα που δεν συνταγογραφήθηκαν γιατί οι άρρωστοι δεν μπορούσαν ή δεν μπορούσαν να πάνε ή δεν μπορούσαν να πληρώσουν για να πάνε στο γιατρό, πλήρωσαν οι ασθενείς, ο λαός, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, τώρα η αγορά που όλοι σας ομνύεται κάνει και πάλι το θαύμα της εξαφανίζοντας τα φάρμακα που έχει ανάγκη ο λαός προς χάριν αναζήτησης του μέγιστου κέρδους για τους φαρμακοβιομήχανους και τους φαρμακέμπορους. Γεγονός που δεν οφείλεται σε κάποιες στρεβλώσεις αλλά στην κανονικότητα της καπιταλιστικής αγοράς και του κριτηρίου του μεγαλύτερου κέρδους. Να λοιπόν πως πληρώνει ο λαός το περιβόητο εξαγωγικό προφίλ της καπιταλιστικής οικονομίας που υπηρετείται. Και μάλιστα στην ουσία έρχεστε και του βάζετε και το εξής εκβιαστικό δίλημα από τους ομίλους παραγωγής, αν θέλετε, και εμπορίας, αλλά και εσείς. Είτε θα γίνει πιο ακριβό το φάρμακο για το λαό, είτε στα πλαίσια της ελευθερίας της αγοράς θα τα αποσύρουμε, θα τα εξάγουμε, αφήνοντας όμως ξεκρέμαστους χιλιάδες ασθενείς και υγειονομικούς. Και απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται για το λαό, απαιτείται εδώ και τώρα εξασφάλιση της επάρκειας με ευθύνη της κυβέρνησης όλων των φαρμάκων. Δεν χωράει συζήτηση. Απαγόρευση διαπαντός των παράλληλων εξαγωγών. Μέτρα ώστε κάθε φάρμακο που εισάγεται να πηγαίνει στον ασθενή που το έχει ανάγκη και φυσικά απολύτως δωρεάν. Ιδού η Ρόδος λοιπόν. Ακριβώς αυτή την πολιτική οφείλεται ότι η κρατική χρηματοδότηση στον οποίο έχει πλέον μηδενιστεί, μόνο 100 εκατομμύρια έχουν μείνει για τους ανασφάλιστους που δεν φτάνουν ούτε για να εμβολιαστούν, αποτυπώνοντας τη διαχρονική και εξολοκύρω μετατόπιση των αναγκών υγείας του λαού με τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών και στο όριο που αυτές το επιτρέπουν. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γίνονται περικοπές στον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΗ, φυσιοθεραπείες, αναλώσιμα, υγειονομικό υλικό και άλλα, επιβολή ποσοστού συμμετοχής 10% στις φυσικοθεραπείες για παράδειγμα, συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη από το 25 έως το 80% με τα γνωστά κόλπα του διαχωρισμού ασφαλιστικής από τη λιανική τιμή, το 1 ευρώ ανασυνταγή, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και την ίδια ώρα όμως τα δωράκια προς τους φαρμακοβιομήχανους κατά 149 εκατομμύρια που όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, με πρόσχημα την έρευνα, την ανάπτυξη από την αφαίρεση του clawback δηλαδή, καλά κρατεί. Αλήθεια, η χασούρα αυτή το οποίο από πού θα αντισταθμίζεται? Μα από τα έσοδα των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή από τους εργαζόμενους. Που σημαίνει ότι ήδη χρηματοδοτούν όχι μόνο τις δαπάνες υγείας, αλλά και τα κίνητρα στους φαρμακοβιομήχανους. Εδώ ταιριάζει η φράση με ξένα κόλυβα. Την ίδια ώρα όμως η κάλυψη της οδοντιατρικής φροντίδας βγάζει μάτια, αφού οι δαπάνες αφορούν στην ουσία εξ ολοκλήρου άμεσες πληρωμές με το κράτος και τα ταμεία να έχουν αποσυρθεί, δείχνοντας ότι η στοματική υγεία στον 21ο αιώνα θεωρείται πολυτέλεια και σχεδόν αποκλειστικά ατομική ευθύνη των λαϊκών οικογενειών, γεγονός που έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη των οδοντιατρικών εργασιών με τα όποια αρνητικά αποτελέσματα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, έρχεστε και αντί το κράτος να χρηματοδοτήσει τη σημαντική προληπτική εξέταση του γενετικά κληρονομούμενου γυναικείου καρκίνου, ώστε να διενεργείται και να παρέχεται δωρεάν, και εγκρίνεται τη συνταγογράφηση της εξέτασης στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με συμμετοχή της ενδιαφερόμενης εν προκειμένου κατά 10,25%. Άλλα 71 ευρώ από την τσέπη του λαού. Στην ουσία, αυτό που αποτυπώνεται και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 είναι όχι μόνο η συνέχιση, αλλά η περαιτέρω επιδείνωση των όρων περίθαλψης του λαού και όχι η βελτίωσή τους. Αφού με την ίδια συνταγή, με το ίδιο πρωτόκολλο που διαμορφώσατε όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αυτό το άθλιο σύστημα υγείας, δεν μπορούν να δοθούν λύσεις προς όφελος των ασθενών και των υγειονομικών. Λύση αποτελεί η ανάπτυξη ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας με κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση, που προϋποθέτει όμως μια σχεδιασμένη ανάπτυξη της οικονομίας που θα καθορίζεται και θα ελέγχεται από τη λαϊκή εργατική εξουσία. Σε αυτόν τον στόχο χρειάζεται να κατευθύνεται η ανάγκη οργάνωσης της λαϊκής πάλης,
και των υγειονομικών, για μόνιμες προσλήψεις, για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των πληρωμών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία, για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στο λαό, στους εργαζόμενους, ενώ η ενίσχυσή του βασική προϋπόθεση για πιο αποτελεσματικούς αγώνες και περαιτέρω κατακτήσεις για το λαό μας, που είναι καιρός να το πάρει αλλιώς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.